Λίγο πριν συμπληρωθούν 2 χρόνια από την κατάρρευση τμήματος της γέφυρας Μοράντι στη Γένοβα της Ιταλίας που προκάλεσε τον θάνατο 43 ανθρώπων, εγκαινιάστηκε η νέα γέφυρα. Στη λιτή τελετή εγγενείων υπογραμμίστηκε πως η νέα γέφυρα είναι ένα σύμβολο για το μέλλον. Σχεδιάστηκε από τον Γενοβέζο Ρέντζο Πιάνο ώστε να θυμίζει πλοίο και να παραπέμπει στο λιμάνι. Το έργο ολοκληρώθηκε μέσα σε 12 μήνες από όταν ξεκίνησε η κατασκευή του, εν μέσω δικαστικής διερεύνησης των συνθήκων της κατάρρευσης, αλλά και πανδημίας τους τελευταίους μήνες. Ο έγκαιρος σχεδιασμός ήταν η βασική πτυχή του έργου, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της κατασκευαστικής εταιρείας Rina Consulting, Ρομπέρτο Καπρανέτο. Θέλαμε να τελειώσουμε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, παραδίδοντας ποιοτικό αποτέλεσμα. Ο σχεδιασμός όλων των εργασιών σε καθημερινή βάση ήταν το κλειδί. Ο Νικόλα Μέιστρο, επιχειρησιακός διευθυντής της εταιρείας WeBuild, εκτιμά πως το μοντέλο κατασκευής της νέας γέφυρας μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και για άλλα έργα στην Ιταλία. Αυτή ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για μας, για μια σειρά από λόγους, επειδή θέλαμε να βοηθήσουμε τη χώρα. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος. Αλλά και επειδή υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από τα μέσα ενημέρωσης, θέλησαμε να δείξουμε ότι είμαστε σε θέση να το κάνουμε. Η μεγάλη ακόντεσα από τη σημερινή τελετή είναι οι οικογένειες των θυμάτων, μεταδίδει από τη Γένοβα η Τζόρτζια Ορλάντι. Υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει τίποτα για να γιορταστεί εκεί όπου 43 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Δέχθηκαν μόνο να αναγνωστούν τα ονόματα των θυμάτων κατά τη διάρκεια της τελετής. Η έγκλεπος Έτη βρέθηκε εκεί με τον σύζυγο και τα 2 της παιδιά. Στη γέφυρα σκοτώθηκε η αδελφή της. Είναι η εκπρόσωπος των οικογενειών των θυμάτων. Εξηγεί γιατί δεν θέλησαν να παραβρεθούν. Δεν αισθανόμαστε ότι η θέση μας είναι εδώ. Και μόνο να σταθούμε εκεί πάνω και να σκεφτούμε τι συνέβη εκείνη τη μέρα θα ήταν απελπιστικό. Δεν θέλουμε να έρθουμε σε αντιπαράθεση. Θέλουμε απλώς να γίνει σεβαστό το πένθος μας. Η μνήμη των θυμάτων δεν θα σβήσει. 43 φανοστάτες θα ρίχνουν φως σε όλο το μήκος της διαδρομής της γέφυρας, θυμίζοντας το τραγικό γεγονός του καλοκαιριού του 2018.